Έχουμε ανοίξει πολλές φορές από εδώ τον φάκελο για τον τουρισμό. Νομίζω είναι ακόμα μια ευκαιρία να δούμε ενδοσκοπικά πλέον το κομμάτι αυτό του τουρισμού, το οποίο αν μη τι άλλο προσδίδει κέρδος, όφελος και όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στη χώρα και ειδικά όταν μιλάμε για τον κρητικό τουρισμό που εκατομμύρια τουρίστες και επισκέπτες κάνουν τη δική τους άφιξη και φέτος στην περιφέρεια Κρήτης. Θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο της εκπομπής τον κύριο Δημήτρη Κουβαράκη. Κύριε Κουβαράκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πρόεδρος Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων και Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Ομοσπονδίας. Καταρχάς, με αφορμή ένα πρόσφατο δημοσίευμα, η αλήθεια είναι αυτή, θέλησα να σας προσκαλέσω. Σαν σύλλογος μπήκατε στη διαδικασία και κάνατε μία δωρεά πνοή στο τελευταίο διάστημα στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, ένα καρδιογράφο, δεν κάνω λάθος. Ναι. Και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό και βεβαίως μετά έχουμε όλη τη συζήτηση μπροστά μας να πούμε τα του τουρισμού που νομίζω έχουμε πάρα πολλά να πούμε, κύριε Κουβαράκη. Ναι. Ο σύλλογός μας προσπαθεί πάντα να είναι κοντά στα κοινωνικά δρόμενα της περιοχής και ειδικά ευαίσθητος σε οτιδήποτε αφορά τουριστικά θέματα. Ζητήσαμε από το αεροδρόμιο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν σύλλογος για να βοηθήσουμε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Προσφερθήκαμε να κάνουμε μια δωρεά. Εμείς είχαμε σκεφτεί να κάνουμε ένα απεινιδωτή, αλλά μας είπαν ότι προτιμούν ένα καρδιογράφο που τους λείπει και τον είχαν περισσότερη ανάγκη. Οπότε προχωρήσαμε, δωρήσαμε ένα καρδιογράφο. Αχρίαστος να είναι. Έτσι. Αλλά αχρειαστεί να υπάρχει για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Σημασία έχει η κίνηση, σημασία έχει η πράξη. Νομίζω ότι είστε άνθρωποι, οι διευθυντές ξενοδοχείων, που έχετε μια πιο καλή εικόνα για το τι συμβαίνει και στο κομμάτι των ελλείψεων στον τουρισμό, αλλά ακόμα και όταν μιλάμε για ελλείψεις μέχρι και στον κρατικό αερολιμένα, στον Νίκος Καζαντζάκης. Μια που μιλάμε για τον κρατικό αερολιμένα και για ελλείψεις, θα πρέπει να σκύψει λίγο το κράτος, mm-hmm. η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος κατά κόρον, πάνω στο αεροδρόμιο, διότι είναι η πρώτη και η τελευταία εντύπωση που αποκομίζει ο επισκέπτης του τόπου μας. Έχουν γίνει όμως κινήσεις. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, αλλά είναι μηδαμινές. Δεν ξέρω αν θα το μεταφέρουν αυτό οι επισκέπτες που έρχονται και στο ξενοδοχείο στο οποίο εργάζεστε. Κοιτάξτε, κάποιες φορές τους διγινόμαστε αποδέχτες παραπώνων όσον αφορά την ποιότητα του αεροδρομίου Ηρακλείου mm-hmm. και των εγκαταστάσεων και της καθαριότητας κυρίως. Ειδικά για την καθαριότητα έχουν ακουστεί πάρα πολλά παράπονα. Και από Έλληνες φίλους που ταξιδεύουν, αλλά και από επισκέπτες. Και είναι κρίμα γιατί μια πολιτισμένη χώρα όπως είναι η δικιά μας, θα πρέπει κατεξοχήν να διακρίνεται για την ακεραιότητα των υπηρεσιών της. Mm-hmm. Θα πρέπει κάποτε να δούμε αυτό το αεροδρόμιο, το έρμο, να το μαζέψουμε, να το περιποιηθούμε, να το βελτιώσουμε. Γιατί αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με την πρωτοβουλία των αφορολόγητων που έδωσαν χρήματα και φτιάχτηκε λιγάκι το αεροδρόμιο, δεν επαρκεί. Πρέπει να φτιαχτούν πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι όμως ένα καλό χαρτί το αεροδρόμιο Καστελίου, το οποίο έρχεται, ανυπομονούμε όλοι. Ακούστε, το αεροδρόμιο του Καστελίου, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν θα είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί εγώ προσωπικά θα προτιμούσα, προσωπική μου κρίση, έτσι, χωρίς να είμαι mm-hmm. εγώ ήδημον, με βάση εκτιμήσεις και συζητήσεις που έχω κάνει με πάρα πολλούς ηδήμονες του αεροπλοϊκού συστήματος, ότι ίσως να ήταν καλύτερα να εκμοντερνιστεί, να εξυγχρονιστεί, να επεκταθεί το υφιστάμενο αεροδρόμιο Ηρακλείου με λιγότερο κόστος και να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Αν όμως έχουν πάρθει επιτέλους αποφάσεις ώστε να προχωρήσουμε στο αεροδρόμιο του Καστελίου σε ένα υπερσύγχρονο διεθνές δυναμικό αεροδρόμιο που χρειάζεται οπωσδήποτε η Κρήτη μας, ας προχωρήσουμε γοργά. Στο μεσοδιάστημα όμως, από το να πάμε στο ένα αεροδρόμιο στο άλλο, δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το υφιστάμενο αεροδρόμιο με το γνώμονα ότι θα γίνει του Καστελίου. Οπότε έχουμε περιθώριο να αφήσουμε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου χωρίς να κάνουμε κάτι γι' αυτό, γιατί θα γίνει του Καστελίου. Οι επισκέπτες που έρχονται κάθε μέρα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν πότε θα γίνει του Καστελίου. Βλέπουν αυτό που βλέπουν σήμερα. Έτσι. Και δεν είναι μόνο το αεροδρόμιο. Είναι οι περιβάλλοντες χώροι, mm-hmm. ο καταβλισμός των τσιγκάνων που είναι εκεί δίπλα, η εθνική οδός που θέλει μάζεμα και περιποίηση και καθαριότητα και κλάδεμα και όλα τα σκουπίδια που είναι στους δρόμους και τα μπάζα και οι πέτρες που είναι πεταμένα να μαζευτούν. Γιατί από εκεί περνάει όλος ο κόσμος που μπαίνει στην Κρήτη. Και δείχνει μια εικόνα μη πολιτισμένης χώρας, για να το πω όσο πιο ελαφριά μπορώ. Από εκεί μετά, ας δούμε τις πινακίδες στους δρόμους, που έχουν και αυτές εγκαταληφθεί στο έρμεο του Θεού.
δέντρα που κρύβουν τις πινακίδες στον επισκέπτη και δεν ξέρει προς τα πού να οδηγήσει και προς τα πού να κινηθεί. Είναι πολλά τα περίεργα και μιλάμε για ένα τουριστικό ρεύμα και το γνωρίζετε κι εσείς, εκατομμυρίων ανθρώπων τελικά περνάμε και εμείς τα κάνουμε στα ρεπορτάζ, τα καταγράφουμε καθημερινά εδώ και χρόνια και ακόμα αυτό το μικρό παράδειγμα που είπατε, ότι δέντρα μπαίνουν μπροστά σε πινακίδες ας πούμε ή το κομμάτι της καθαριότητας, νομίζω δεν έχουν επιληθεί πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα και να μην τα συζητάμε καν. Θα έπρεπε να γίνονται αυτοματοποιημένα. Και θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι με ορισμένες μικρές αλλαγές μπορεί να επέλθει και ένα πολύ όμορφο. Σίγουρα. Όταν ζητάμε να έχουμε ποιοτικούς επισκέπτες και όλοι κοπτόμεθα για την ποιότητα του τουρίστα που έρθει στην Κρήτη. Με πάτε εσείς τώρα στην κουβέντα. Θα πρέπει να δούμε και τι του προσφέρουμε εμείς. Θα πρέπει να δούμε την ποιότητα που του προσφέρουμε εμείς. Θα πρέπει κάποια στιγμή ίσως να κινηθούμε σαν κράτος ή σαν Κρήτη ή σαν περιφέρεια Κρήτης ή σαν Ελλάδα και να πάμε σε πιο επιστημονική δρομολόγηση του τουριστικού κινήματος. Τι εννοώ? Θα πρέπει να γίνει μια έρευνα marketing, να δούμε πού τελικά η Κρήτη σαν προορισμός υπερτερεί και πού υστερεί έναντι των άλλων περιοχών της Μεσογείου που είναι ανταγωνιστές μας. Είδαμε ότι φέτος μια χρονιά που ανοίξαν οι ανταγωνιστές μας γύρω-γύρω, ξαφνικά το ρεύμα το τουριστικό μειώθηκε κατακόρυφα. Αυτό και φταίει. Είναι φέτος μια χρονιά φέτος είναι, κύριε Κουμαντάκη, μια συγκυριακή χρονιά που έχουν πέσει πολλά ταυτόχρονα μαζί. Ένας παράγοντας ο βασικότερος είναι ίσως ότι ανοίξαν πλέον χωρίς προβλήματα ασφαλείας οι παρά τη Μεσόγειο μουσουλμανικές χώρες, η Αίγυπτος, η Τινησία, το Μαρόκο, ακούγεται την Αλγερία, η Τουρκία που είναι μεγάλος γείτονας από δίπλα ανταγωνιστής, ακόμα και η Αλβανία, ακόμα και η Κροατία, οι οποίες έχουν πολύ φρέσκο προϊόν, καινούρια ξενοδοχεία, μεγάλα ξενοδοχεία, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ καλά σέρβις και υπηρεσίες και χαμηλότερες τιμές από εμάς, διότι δεν είναι στην Ευρωζώνη, δεν έχουν το σκληρό ευρώ, έχουν τα δικά τους νομίσματα που τα υποτιμούν όποτε τους κάνει ανάγκη. Με αποτέλεσμα, μη έχοντας πλέον το πρόβλημα της ασφάλειας των προηγούμενων χρόνων, να πάρουν το μεγάλο τουριστικό ρεύμα προς τα εκεί. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι η χώρα μας, αντιστρόφως από τις άλλες χώρες, τα τελευταία 4-5 χρόνια, λόγω και αυξημένης ζήτησης, αλλά λόγω και από τις υπέρμετρες φορολογίες που δεχτήκαν τα ξενοδοχεία, αναγκαστήκαν για να επιβιώσουν να αυξήσουν τις τιμές. Έτσι καταντήσαμε να είμαστε ακριβώς προορισμός σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε ίσως πιο ρεαλιστικά το θέμα τι κοστίζω, τι χρεώνω, τι παρέχω. Κύριε Κουβαράκη, τον value for money δηλαδή. Εγώ έτσι, γιατί ψάχνουμε καμιά φορά και τις αιτίες τελικά που φτάνουμε ως εδώ. Κάποιες από αυτές εννοείται ισχύουν, δεν το συζητώ. Ωστόσο, δεν νομίζετε ότι γνωρίζαμε και ως οικοδεσπότες και ως ξενοδόχοι, αν θέλετε, και ως πρακτορία, δεν γνωρίζαμε ότι θα άνοιγαν οι γύρω αγορές? Δεν έπρεπε να κάνουμε κινήσεις εμείς προς όφελος δικό μας? Καμιά φορά φαίνεται έτσι απλό. Καμιά φορά η αλαζονία και οι ευήμερες στιγμές δεν σε αφήνουν να προγραμματίσεις καλά το αύριο που το βλέπεις να έρθει τη δυσία, αλλά λες μπορεί και να αλλάξει δρόμο. Μπορεί και να μην έρθει. Μπορεί και να μην έρθει. Δεν μπορεί να το αποφύγω. Πέρα από αυτά που είπαμε προηγουμένως όμως, τύχαν και άλλες συγκυρίες. Δηλαδή, έχει τύχει φέτος να έχουμε κάποιες αεροπορικές εταιρείες οι οποίες βαρέσανε κανόνια, όπως λέμε, χρεοκοπήσανε και τα αεροπλάνα τους λείπουν από την αγορά. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα με τα Boeing 737 τα MAX, τα οποία είναι καθυλωμένα στο έδαφος για 3 μήνες τώρα περίπου. Με αποτέλεσμα, οι tour operator που είχαν πολλά από αυτά τα αεροπλάνα να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και στέλνουν να έχουν βάλει μικρότερα αεροπλάνα, τα οποία φέρνουν λιγότερο κόσμο. Έχουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα τελικά, όπως αποδεικνύεται, ότι σε όλη την Ευρώπη ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχουν πολύ μεγάλες ζέστες, με αποτέλεσμα να μην έχουν το ζόρισμα να φύγουν να πάνε σε ζεστό προορισμό όπως άλλα χρόνια προηγούμενα που φέγανε τη βροχή, τη μούχλα για να έρθουν στον ήλιο και τη θάλασσα, που τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ο κυρίαρχος παράγοντας προσέλκυσης τουριστών. Ωστόσο, το τουριστικό προϊόν που προβάλλουμε προς τα έξω σηκώνει αλλαγές ή μπορεί να μείνει ως έχει? Φυσικά και μπορούμε να βελτιώσουμε παρασάγκα στο προϊόν που παρέχουμε στον πελάτη. Διότι έχουμε πάρα πολλά να δούμε και να μελετήσουμε επιστημονικά και να κατευθυνθούμε σε δρόμους που θα μπορέσουν να αγγίξουν ψηλότερα επίπεδα πελατών, προσέλκυσης κόσμου ποιοτικότερου και ποσοτικότερου. Να έχουμε περισσότερο και καλύτερο κόσμο. Θα πρέπει να δούμε αυτό που είπα προηγουμένως, με ένα σωστό μάρκετινγκ και μια σωστή έρευνα, πού υπερτερεί η Κρήτη έναντι των άλλων και πού υστερεί για να το βελτιώσουμε. Να γίνουν εμπεριστατωμένες έρευνες και μελέτες, οι οποίες να οδηγήσουν σε πράξη όμως, να έχουμε αποτελέσματα. Να δούμε το προϊόν που προσφέρουμε στον πελάτη, το φαγητό, οι πρώτες ύλες, είναι δικές μας, είναι ντόπιες, είναι εισαγόμενες, και αν είναι εισαγόμενες, γιατί είναι εισαγόμενες.
μήπως θα πρέπει να κατευθυνθούμε σε πιο παραδοσιακό προϊόν προσφοράς προς τον πελάτη. Μήπως έχουμε γίνει μέλος στον εκμοντερνισμό των εποχών της παγκοσμιοποίησης και τελικά είτε εδώ έρθει ο πελάτης, θα πάει κάπου αλλού, δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Μήπως ακόμα και τα ξενοδοχεία μας τα φτιάξαμε να είναι μοντέρνα και δεν θυμίζουν Ελλάδα. Πριν από λίγο, πριν έρθω εδώ πέρα, ήμουν σε ένα συνεργάτη τουριστικό πράκτορα, ο οποίος μου έλεγε ότι ζορίζεται να πουλήσει συγκεκριμένο ξενοδοχείο το οποίο εκμοντερνίστηκε, ενώ μια πτέρυγα του που δεν έχει ανακαινιστεί και θυμίζει παλιό κρητικό χωριό, φεύγει φουλ. Ζητιέται φουλ. Πολύ περισσότερο από το μοντέρνο. Μήπως θέλω να πω ότι χάνοντας την παραδοσιακή γραφικότητά μας, την εικόνα της Ελλάδας και δίνοντας μοντερνισμό, μήπως χάνουμε πόντους από το τουριστικό προϊόν. Γιατί βρίσκει ο πελάτης εδώ αυτό που βρίσκει παντού. Και φτάσαμε σε μια σεζόν. Να είμαστε στην υψηλή περίοδο αυτή τη στιγμή. Τα ξενοδοχεία να έχουν πολλά κοινά. Γιατί πληρότητες μιλάμε. Δυστυχώς είμαστε στον Ιούλιο αυτή τη στιγμή, στη μέση του Ιουλίου. Ναι. Είμαστε σχεδόν στη μέση τη σεζόν. 15 Ιουλίου είναι ακριβώς η μέση τη σεζόν. Και μιλάμε ότι τα ξενοδοχεία παίζουν σε πληρότητες μέσου όρου από 50-55% μέχρι 70-75%. Φυσικά υπάρχουν καλές. Είναι και μια καλή περίοδος νομίζω τώρα. Δηλαδή διαχρονικά είναι στα high season. Είναι υψηλή περίοδος. Είμαστε στην υψηλή περίοδο. Μαζί με τον Αύγουστο. Βεβαίως. Από 10 Ιουλίου περίπου μέχρι τέλος Αυγούστου είμαστε στην πιο υψηλή περίοδο. Άλλες χρονιές, αν θυμάστε κι εσείς, μιλούσαμε για πληρότητες 90 και 100%. Πέρυσι και καιρό είχαμε 99% πληρότητες όλοι. Φυσικά και φέτος υπάρχουν ακόμα ξενοδοχεία τα οποία είναι καλά, είναι ποιοτικά. Κρατήσανε σόφρονα τιμολογική πολιτική πέρυσι για φέτος. Και έχουν υψηλές πληρότητες. Αυτά τα ξενοδοχεία θα πρέπει να γίνονται και φάρος και παράδειγμα προς όλους τους υπόλοιπους εμάς και προβληματισμός και παραδειγματισμός ότι δεν κάνουμε καλά εμείς και το κάνουν αυτοί και έχουν πληρότητες καλές. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε μια χρονιά που ακόμα και στα rent car ακούω ότι δίνονται special offers για να πουλήσουν τα αυτοκίνητά τους high season που δεν πουλούνται. Ναι. Τα ξενοδοχεία όλα αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει πολύ μεγάλες προσφορές για να προσελκύσουν κόσμο. Και οι κρατήσεις που μπαίνουν είναι με το σταγονόμετρο, θα έλεγα. Ίσως είναι και μια συγκυριακά καλή χρονιά για να μπορέσει ο Έλληνας να επισκεφθεί την Κρήτη και να κάνει διακοπές με πολύ χαμηλότερες τιμές από άλλα χρόνια. Είναι ευκαιρία για τον Έλληνα πολίτη που ταλαιπωρήθηκε με την κρίση των τελευταίων ετών και προφανώς ελάττωσε ή μείωσε την περίοδο των διακοπών του, να απευθυνθεί σε ξενοδοχεία της αρεσκίας του. Υπάρχουν για όλες τις κατηγορίες και για όλα τα βαλάντια. Και να βρει πολύ χαμηλές τιμές, πολύ χαμηλές προσφορές, να επικοινωνήσει κατευθείαν με το ξενοδοχείο που θέλει να πάει και να βρει χαμηλές προσφορές. Και να κάνει διακοπές με την οικογένειά του. Είναι θετικό στοιχείο αν μπορέσει κάποιος να πει ότι μπορεί να αναπληρωθεί έστω λίγο κατά κάποιο τρόπο το χαμένο έδαφος από τους ξένους επισκέπτες. Όσο μπορεί να καλυφθεί αυτό. Θα βγουν υποφελημένοι τουλάχιστον οι Έλληνες οι κριτικοί. Δυστυχώς φαίνεται ότι παρόλο που η μείωση των αφίξεων υπάρχει, αλλά δεν είναι υπερβολικά μεγάλη μείωση αφίξεων, έχει μειωθεί η διανυκτέρευση στα ξενοδοχεία, το ποσοστό των διανυκτέρευσεων στα ξενοδοχεία και αυτό οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στον αθέμητο ανταγωνιστή μας στην Airbnb, που απορροφά αρκετό κόσμο από αυτούς που έρχονται. Όπως επίσης φαίνεται ότι έχουν ανοίξει αρκετές νέες μονάδες ή μπήκαν στην αγορά μονάδες που ήταν παροπλισμένες πριν από χρόνια, ανακαινισμένες από επιχειρηματίες, φτιάχνοντας αξιοπρεπείς και καινούργιες καλέστες μονάδες που μπήκαν στην αγορά και προσφέραν παραπάνω κρεβάτια. Φαίνεται ότι ίσως να έχει μειωθεί και η κατάφυξη διανυκτέρευση μέσος όρος ποσοστιαία. Που όλο αυτό το gap δημιουργεί ένα κενό πληρωτήτων στα ξενοδοχεία. Το οποίο για να το καλύψουμε όλοι στα ξενοδοχεία, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε πολύ ψηλές προσφορές, που έχει σαν αποτέλεσμα τέλος της χρονιάς να έχουμε μεγάλη απόκληση στους τζίρους. Δεν ξέρω αν καταφέρουν οι επόμενοι μήνες να αναστρέψουν τη σημερινή εικόνα και να μειωθεί λίγο η χασούρα. Κύριε Κουβαράκη, ένα από τα ζητούμενα, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, ήταν πάντα ή αποτελεί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έτσι, μια σκέψη, ένα πλάνο. Η εναρμόνιση τελικά του πρωτογενούς τομέα του νησιού μας με αυτό του τουριστικού κλάδου, της βαριάς δηλαδή βιομηχανίας που αντιπροσωπεύουν τα ξενοδοχεία στο νησί και να επιφέρει τελικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα έτσι ώστε να βγαίνουν κερδισμένοι τελικά και οι αγρότες και η παραγωγή του νησιού αλλά και οι ξενοδόχοι. Πώς σας ακούγεται αυτή η ιδέα, έχει πέσει στο τραπέζι τελικά. Μου δίνεται μια πολύ καλή πάσα. Για να αναφερθώ στο γεγονός ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου, σε συνεργασία και με τα άλλα επιμελητήρια της υπόλοιπης Κρήτης, αλλά και με τον Παγκρήτο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων, τα τελευταία 8 χρόνια, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια σύζευσης του πρωτογενούς τομέα με τα ξενοδοχεία.
και διοργανώνεται κάθε Μάρτιο ένα φόρουμ κριτικών προϊόντων στον εκθεσιακό χώρο της πρώην βάσης Γουρνών, όπου μπορούν οι παραγωγοί να έρθουν σε απευθείας συνεργασίες και συζητήσεις και συμφωνίες με τους ξενοδόχους για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα προϊόντα τους εμείς. Πιάνει τόπο αυτό, θέλω να πω. Τώρα. Σε ένα μικρότερο από ό,τι θα περιμέναμε ποσοστό. Ναι, έχει αποδώσει, αλλά σε μικρότερο ποσοστό από ό,τι θα μπορούσαμε να έχουμε. Και αυτό είναι απόρρια το ότι βλέπουμε ότι πολλοί παραγωγοί δυσκολεύονται στο να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες προσφοράς και μεταφοράς των προϊόντων τους προς τα ξενοδοχεία. Για ένα ξενοδοχείο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να έχει ένα φορτηγό και να τρέχει σε κάθε παραγωγό να παίρνει προϊόντα. Θα έπρεπε ο παραγωγός να έχει ένα φορτηγό και άδεια διακίνησης των προϊόντων του και να πηγαίνει στις ξενοδοχείες μονάδες με κάτωπιν συμφωνίες και παραγγελιών. Νομίζω πρέπει να βρεθεί μια λύση που να βολεύει σίγουρα, και τις δύο πλευρές τελικά. Σίγουρα έτσι. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει να επαγγελματιοποιηθεί, ας το πω έτσι, η παραγωγή να πηγαίνει κατευθείαν στην κατανάλωση. Να έχουμε το σωστό καλό προϊόν, το γευστικό προϊόν, το εξαιρετικό προϊόν που παρέχει η Κρήτη μας, είτε σε κυπευτικά, είτε σε φρούτα, είτε σε λαχανικά, είτε σε κτηνοτροφικά, είτε σε γάλατα, είτε σε λάδια. Θα πει κανείς εδώ πέρα ότι και το ποιοτικό είναι και ακριβό. Πόσο δε μάλλον όταν θες να δημιουργήσεις ένα πακέτο το οποίο για τον ξένο επισκέπτη να είναι και προσιτό οικονομικά, αλλά και ποιοτικό. Νομίζω ότι για όλα τα βαλάντια και για όλα τα προϊόντα και για όλες τις τσέπες υπάρχουν πελάτες. Έχουμε τον καλό πελάτη, ο οποίος θα πάει σε ένα ακριβό ξενοδοχείο, θα πληρώσει ακριβή τιμή και θέλει να απολαύσει ποιοτικό προϊόν. Και ας το πληρώσει λίγο παραπάνω. Έχουμε και τον πελάτη, ο οποίος θα πάει στα φτηνά ξενοδοχεία και δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η ποιότητα, όσο το να μην πληρώσει πολλά λεφτά. Μπορούν να βρεθούν απορροφητικοί δρόμοι για όλα τα προϊόντα. Φτάνει να γίνει μια σωστή συνεργασία και μια σωστή σύζευξη και να μπορέσουν να έρθουν κοντά μας οι παραγωγοί, εννοώντας ότι θα πρέπει και να φέρουν το προϊόν στην κατανάλωση, αλλά και να ελέγχουν την ποιότητά τους, τα HASP τους, τα ISO τους, να έχουν τις προδιαγραφές που να μπορούμε να τα απορροφήσουμε και εμείς στα ξενοδοχεία μας, να κάνουν μεταφορές με φορτηγά ψυγεία που να μην αλλοιώνουν την ποιότητα μέχρι να έρθουν στο ξενοδοχείο. Έτσι. Και οι τιμές τους βεβαίως να είναι στα λογικά πλαίσια που να μπορούν να απορροφηθούν, γιατί και εμείς μετά θα πρέπει να κοστολογήσουμε και να δώσουμε στον πελάτη με την αντίστοιχη τιμή. Κύριε Κουβαράκη, νομίζω αν είχαμε ακόμα 2 ώρες εκπομπή, σίγουρα είχαμε να πούμε πολλά πράγματα για τον τουρισμό. Για τον τουρισμό προσβελτίωση του προϊόντος και όχι μόνο. Και βεβαίως να δούμε αν τελικά κάποια στιγμή αυτό το τουριστικό προϊόν της Κρήτης θα παραμείνει εκεί που είναι και δεν θα υπάρχουν απώλειες, τουλάχιστον από άποψη επισκέψεων, κάθε χρόνο στο νησί και δεν θα την πληρώνει ούτε ο ξενοδόχος, ούτε ο παραγωγός, ούτε ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που και αυτοί δεινοπαθούν, ακούγαμε προσφάτως Χερσόνησο, μέχρι και 70% κάτω τους τζίρους. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να γίνει ένας καλύτερος σχεδιασμός, νομίζω θα συμφωνήσετε, για του χρόνου πλέον. Όταν ο τουρισμός δεν πηγαίνει καλά σε τούτο το νησί, την πληρώνουμε όλοι. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει σχέση άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό. Και όταν νοιαζόμαστε για αυτό το προϊόν, θα πρέπει όλοι από τη σκοπιά μας ο καθένας να βάζουμε ό,τι λιθαράκι μπορούμε. Από τον ταξιτζή, από τον περιπτερά, από τον τύπο που σερβίρει στο σουβλατζίδικο της πόλης που μένει ο τουρίστας, από τον ξενοδόχο, από τον ξενοδόχο υπάλληλο, από τον λεωφορείατζή, να προσέξουμε την εμφάνισή μας, να προσέξουμε την περιποίησή μας, να προσέξουμε τη συμπεριφορά μας, να προσέξουμε να μην εκμεταλλευόμαστε τον πελάτη και να δίνουμε κακές εντυπώσεις, γιατί ο καλύτερος διαφημιστής και ο χειρότερος δυσφημιστής είναι τελικά ο επισκέπτης μετά την αποχώρησή του. Σας σήμερα ευχαριστώ. Με το διαδίκτυο μεταφέρονται τα πάντα γρήγορα παντού. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουβαράκη. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Και ας ελπίσουμε κάποια να βελτιωθεί η κατάσταση. Στιγμή. Έτσι.